Αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που παρουσίασε ο Υφυπουργός ο κύριος Κυρανάκης δεν συνιστούν πρωταπριλιάτικο ψέμα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία θα βιωθεί από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ σύντομα και ταυτόχρονα οι βασικοί συντελεστές, οι φορείς της Θεσσαλονίκης που είναι σήμερα εδώ με τους εκπροσώπους τους, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Συμβουλογραφικός Σύλλογος και ο Σύλλογος των Δικαστικών Επιμελητών θα συμβάλλουν αποφασιστικά έτσι ώστε να πάμε σε μια καινούργια εποχή. Στην πραγματικότητα περάσαμε σε μια καινούργια εποχή, σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μεταξύ των άλλων. Διότι όλες οι συντελούμενες πράξεις που καταλήγουν στο κτηματολογικό γραφείο έχουν σαφέστατα οικονομική επίδραση στην εν γέννη λειτουργία της χώρας και έχουν θετική επίδραση όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κυρανάκης. Στον κύριο Κυρανάκη αξίζουν συγχαρητήρια όπως και στον Υπουργό, τον κύριο Παστεργίο, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά στον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος έπεσε με όλες του τις δυνάμεις πάνω στην υπόθεση αυτή, για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει και την οποία σας παρουσίασε και που δεν είναι μόνο αυτή. Θα υπάρξει μια εξαιρετικά σημαντική συνέχεια σε όλους τους τομείς του τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και βεβαίως όλη αυτή η μακροχρόνια ταλαιπωρία με τα υποθηκοφυλακία που μεταβιβάζονται τώρα πια στα κτηματολογικά γραφεία θα τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε γρήγορα οι πολίτες να βιώσουν αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, ας πούμε συμβολικά αυτό που σας είπε, η καταχώρηση ενός μιας συμβολογραφικής πράξης θα μπορεί να γίνεται πια σε 15 λεπτά αντί για πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα. Αυτή είναι μια μεταβολή που αξίζει να τη γιορτάσουμε.